Θέμη, πώς είσαι, λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή για το μεγάλο τελικό. Καλά, καλά, εντάξει, περάσαμε μεγάλη χαρά χθες ή προχθές, τα έχω λίγο χαμένα. Αλλά κατευθείαν είμαστε στις πρόβες ξανά και προσπαθούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Οπότε είναι η χαρά λίγο πάει στην άκρη, γιατί θέλουμε να είμαστε τέλειοι το Σάββατο. Υπάρχει άγχος, αλλά και ανυπομονησία. Εντάξει, έχουμε δουλέψει τόσο καιρό γι' αυτό, για αυτή τη βραδιά. Έχεις περισσότερο άγχος τώρα ή είχες πριν τον ημιτελικό? Νομίζω λίγο πριν τον ημιτελικό είχε κάπως ελωτωθεί το άγχος και ήμουνα μόνο ενθουσιασμένη. Είχα περισσότερο άγχος τις πρώτες μέρες, όταν έφτασα εδώ, όπως είχα και στην Ελλάδα. Με το που φτάσαμε εδώ και αρχίσαμε να δουλεύουμε και να κάνουμε πρόβες, έφυγε και τώρα είμαι καλά νομίζω. Πώς βίωσες αυτό το υπέροχο τρίλεπτο πάνω στη σκηνή? Ήταν πολύ ωραίο. Ήμουν πολύ λιγότερο αγχωμένη από ό,τι περίμενα. Ήταν και πολύ θερμός ο κόσμος. Νομίζω ότι το απόλαυσα όπως ευχόμουν τόσο καιρό και έλεγα. Ο σκοπός μου είναι ένας, να απολαύσω αυτά τα 3 λεπτά που είναι τόσο σημαντικά και τόσο, εντάξει, δύσκολο να τα ξαναζήσεις. Μάλλον ποτέ, ας πούμε, δεν τα ξαναζήσεις. Και τελικά το κατάφερα. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Στην Ελλάδα μας έχεις πει ότι το γούρι σου είναι η βαφτιστική σου ταυτότητα. Εδώ είπες ότι δεν έβγαλες τα γούρια από τη βαλίτσα. Τελικά τι γίνεται? Δεν τα έβγαλα. Τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα που δεν πρόλαβα να ασχοληθώ με τα γούρια μου. Και δεν θα τα βγάλω τώρα. Πήγαν όλα καλά και θα εμπιστευτώ αυτό που πάντα εμπιστευόμουν. Τον εαυτό μου, την ομάδα μου, τους συνεργάτες μου. Αυτούς που είναι απαραίτητοι τελικά για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Μετά την πρόκριση, μίλησες με τη μαμά. Πριν από την πρόκριση... Με κανέναν. Έπαιρνα μηνύματα και δεν... Από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να τα ανοίγω καν. Το έβαλα λειτουργία πτήσης για να μην παίρνω τίποτα άλλο. Και μόλις την ομάδα με εδώ μόνο. Ναι. Ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς μετά μιλήσαμε. Και έλαβα τα μηνύματα, εντάξει, και εκείνοι ξέρουν ότι από ένα σημείο και μετά θέλω να συγκεντρώνομαι και δεν πολύ θέλω να μιλάω, ακόμα και σε πολύ μικρότερα πράγματα και διοργανώσεις από ό,τι είναι αυτό που ζούμε εδώ τώρα. Οπότε ξέρανε, στείλαν το μηνύματάκι τους με τις συμβουλές τους κλπ. Και αυτό. Στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να παρουσιάσετε αλλιώς το τραγούδι πάνω στη σκηνή, σωστά? Ναι, παρόμοια με αυτό που βλέπετε. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες έξτρα ιδέες που τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Όπως η κούνια που ήθελε ο Φωκάς, αλλά είναι κάτι που είναι ενάντια στους κανονισμούς. Δεν γινόταν δηλαδή να κρεμαστεί. Οπότε και για την ασφάλεια τη δική μου, το αποφύγαμε. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν μας δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Έχεις άγχος όταν είσαι πάνω στον αναβατήρα και ξαφνικά κατεβαίνει και πρέπει πολύ γρήγορα με το τακούνι όλο αυτό να τρέξει σε άλλο σημείο της σκηνής? Το μόνο άγχος ήταν το ότι γλιστρούσε λίγο καμιά φορά όταν είχαν πέσει στο συγκεκριμένο σημείο νερά από τους χορευτές. Μπορεί να γλιστρούσε λίγο, αλλά είμαι στο σκοτάδι. Έλεγα και να πέσω, θα σηκωθώ στο σκοτάδι και θα πάω μπροστά και όλα θα είναι καλά. Οπότε όχι. Και στον αναβατήρα λίγο στην αρχή όπου κουνούσε, το ξεπέρασα πολύ γρήγορα, δεν είναι τίποτα. Φοβήθηκες μήπως γίνει κάτι όπως στην πρόβα, ξέρω εγώ, κάτι αχ και να πεις, το σκεφτόσου. Χάρηκα που έγινε στην πρόβα το τεχνικό, τεχνική δυσκολία που κόλλησε λίγο το ύφασμα και αμένα που κατεβάζανε μέχρι να καταφέρουν τελικά να το κατεβάσουν, που δεν καταφέρανε. Αλλά έγινε στην πρόβα, οπότε το λύσαμε. Αυτό νομίζω ήταν καλό. Αν συνέβαινε το βράδυ του ημιτελικού δεν θα ήταν ωραία. Η πιο συγκινητική σου στιγμή μέχρι τώρα? Η στιγμή λίγο πριν ξεκινήσει το τραγούδι που ξεκίνησα να φωνάζουν το όνομά μου στο στάδιο, που ήταν κάτι που δεν το περίμενα κιόλας και μου έδωσε τρομερή δύναμη εκείνη τη στιγμή αυτό. Εδώ που είσαι τώρα με την ελληνική αποστολή την υπόλοιπη, με τους ανθρώπους της Panic, σε αφήνουν καθόλου ελεύθερη, είσαι καθόλου χρόνο ή είσαι από πρόβα στο στάδιο, ξανά στο ξενοδοχείο για πρόβα? Μέχρι τώρα καθόλου, αλλά σήμερα έχω θέσει όρο επειδή είμαστε πριν από τις 2 πολύ σημαντικές μέρες και που θα είναι πολύ κουραστικές. Σήμερα το απόγευμα και το βράδυ θα με αφήσω ήσυχη. Ο καλός σου όλο αυτό το ταξίδι σου εδώ πώς το βλέπει? Καλά, καλά, καλά όπως το βλέπετε κι εσείς, όλα καλά.